σώμα. Ναι. Κύριε Τσιαμπά. Μάλιστα. Άρα, πριν το εκδώσει. Ορίστε. Δεν είναι λογική. Θα ρωτάτε έναν. Εγώ δεν εκπροσωπώ κανέναν, να λέει ομόφωνα και ομόφωνα. Θα ρωτάτε καθέναν ξεχωριστά. Συμφωνείτε, κύριε Παπαδοπούλου, κύριε Λέκα, κύριε. Έτσι, εγώ το πήγαμε τη συμφωνία. Διότι προηγουμένως ακούω ομόφωνα. Μιλάνε δύο ομόφωνα, δεν ομόφωνα. Όχι, δεν ομόφωνα, δεν ομόφωνα. Για να λέει ομόφωνα. Ρωτάω, κύριε Κουβόπουλε. Είπα, ρωτάτε, ρωτήστε. Ρωτάω, ομόφωνα, δεύτερη φορά, ομόφωνα και δεν αντιδρά κανείς. Δεν αντιδρά. Όταν όμως λέει ο άλλος, ναι, ομόφωνα. Εγώ δεν έχω προσωπικό. Στα διαδικαστικά θέματα, η ψηφοφορία δεν γίνεται ονομαστική. Παρακαλώ. Εγώ τον έχω κανονισμό. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Τσιαμπά, έχετε κάτι γι' αυτό? Όχι. Συμφωνείτε δηλαδή με την ρώτηση του κύριου Πισιώτη? Βεβαίως, ναι, συμφωνώ με την ερώτηση. Και μπορούμε, κύριε Κουκόπουλε, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Λέει ομόφωνα, όποιος εγκαιρίζει λέει όχι, ας πούμε, οπότε από τον άντρο μετά παίρνω νοσικά. Εγώ, κύριε συνάδελφε, απλά διαδικαστικά. Καλώς, κύριε, καλά, καλώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ την ψήφω, δεν είναι προσωπικό κανένα. Παρακαλώ, παρακαλώ, εντάξει, δεν θα το ξανακάνω, κύριε Κουκόπουλε, θα τους διαβάζω όλους. Λοιπόν. Αλλά μην διαμαρτύρεστε όμως μετά και αρχίστε και φωνάζετε ομόφωνα. Απόμενα θα διαβάζω όλο μόνο. Έτσι πρέπει. Λοιπόν. Άρα το σώμα εγκρίνει να πει, κυρία Κυριστίδου, γράψτε, πριν το εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα της... Πώς ακριβώς θέλετε, κύριε Κυριστίδου? Επικαιροποίηση της απόφασης. Επικαιροποίηση της απόφασης. Ήγηση απόφασης. Ορίστε. Πέστε το εσείς. Το θέμα όπως το έχει τηλεφωνήσει ακριβώς σε ένα σχόλιο. Ακριβώς αυτό είναι. Έχει το σκεπτικό όλο όπως το έχετε διαβάσει. Ακριβώς το σκεπτικό. Απλά τι λέει, τι προτείνει διαδικαστικά να ξαναψηφιστεί ακριβώς αυτό. Με τα νέα στοιχεία τα οποία είναι και μάλιστα σε διάρκεια βάθους χρόνου που στοιχειοθετεί. Γιατί το να καταργηθεί ή να μην καταργηθεί ένα σχολείο, όπως και να ιδρυθεί ένα σχολείο, εκμεριώνεται με νούμερα. Σου λέει, έχουμε τόσα παιδιά, άρα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα σχολείο, ή 2 ή 12. Ωραία, διατυπώστε το, κύριε. Όπως το λέει ακριβώς. Τι λέει, γιατί πώς το λέει. Εσύ θα το έγραφε αυτό στο χέρι σου, εγώ το έχω. Τι λέει για το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχεις την αρχή. Εδώ πέρα τα στατιστικά. Τι λέει. Όχι, σωστό να λέει. Όχι, κύριε Κωνσταντακόπουλε. Για να διευκολύνω το Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση είναι μη αλλαγή των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Καμία μείωση συγχώρευση σχολικών μονάδων και τροποποίηση. Ορίστε, ο κύριος Κρητικίδης. Το θέμα έχει τίτλο «Ιδρύσεις, προαγωγές, συγχωνεύσεις». Καταργή σχολικών μονάδων Δήμου Υγείας Παρασκευής, σχολικό έτος 2014-2015. Έτσι είναι το δημοτικό. Ναι. Όπως το λέει, είναι. Για τα αυτά θέλω να πείτε. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε. Ομόφωνα αποφάσισε. Μισό λεπτό να σας να σημειώνει η κυρία Κατεσίδα. Το έχει γραμμένο εδώ. Το γράφει. Στην άκρη. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει. Πέρσι το είχα ψηφίσει. Ειδικούς χωροταξικούς των σχολείων. Κατάσταση των υπαρχόντων κτηριακών υποδομών. Όπως αυτά αναφέρονται στην εισήγηση του Δημάρχου και στην παρέμβαση του Συλλόγου Χωρίων Αγίας Παρασκευής. Πρώτον, δεν το διαβάζω όλο τώρα, το έχετε μπροστά σας. Τιμή συγχώνευση. Δεύτερον, σε συνεργασία με τους διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να διευθετηθεί η κατανομή των μαθητών στα τρία γυμνάσια της Οσάνο. Της άνω της λεωφόρου μεσογείου περιοχής, πρώτον, δεύτερον και πέμπτον. Τρίτον, να συνεχίσουν οι διαδικασίες ώστε να διασφαλιστούν τα οικόπεδα που βρίσκονται σε βάση προσαρμοσμένη. Αυτό δεν είναι αυτό, πρόεδρε, δεν παίρνουμε τέτοια απόφαση. Τέτοια απόφαση δεν παίρνουμε. Άλλη απόφαση. Δύο. Είπα, πρόεδρε, την απόφαση είναι απλά. Δεν θέλουμε μείωση των σχολικών μονάδων και δεν θέλουμε τροποποίηση των μονάδων. Το άλλο είναι θέμα της σχολικής επιτροπής, είναι της δημοτικής επιτροπής πορείας. Ενημερώνω. Το άλλο είναι θέμα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν θα πούμε σε ξένα χωράφια. Εμείς δεν θέλουμε αλλαγές. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, πριν πω το οτιδήποτε, το 2 και κάτω είναι θέματα του Δήμου μας. Το 1 είναι αυτό που μας καίει, ώστε, παρακαλώ ησυχία, ώστε να υπάρξει μία απόφαση, αν είναι δυνατόν, ευχή έτσι, ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην γίνει συγχώνευση, συνένωση, κατάργηση
οποιοδήποτε σχολείο στην Αγία Παρασκευή. Για λόγους ό,τι λέει εδώ. Εντάξει, άρα η εισαγωγή όπως το έχετε μπροστά σας όλοι, η εισαγωγή και το νούμερο 1. Αυτό είναι η απόφαση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, του οποίου ο τίτλος είναι αυτός. Ορίστε κύριε Κησιώτη. Το θέμα θα εισαχθεί στη διάταξη, σαν προημερήσεις βέβαια, ως εξής. Απόφαση και έγραφη νομοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ενίκηση του Υπουργείου Παιδείας που γράφει ποια είναι 169-106-4-13 όσον αφορά στις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτομάθησης και δευτερόλαψης εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 14-13. Εννοείται ότι τα υπόλοιπα όλα η Ένωση τα έχει γράψει γενικά έτσι, και βάσει τις ανάγκες της πόλης και δεν αφορά στο θέμα που ψηφίζουμε. Όπως πήγε ο Σαντα Βολούς, ό,τι άμεσα τώρα, τρία. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο τίτλος. Τίτλος τρίτου ΕΗ. Και αυτό εδώ είναι η απόφαση. Εντάξει κυρία Κλεισίδου. Ομόφωνα. Ναι, θα το διατυπώσω. Αποφασίζει. Παρακαλώ. Ομόφωνα. Θέλετε κύριε Κουβόπλα να τους πάμε γύρω γύρω όλους. Θέλετε. Όχι. Γιατί έχουμε να πούμε για το καρουσέλ μετά και αυτό. Εδώ επειδή ψηφίσαμε ενέργεια το νομίζω ότι μπορούμε να... Ομόφωνα λοιπόν το τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης. Και παίρνουμε στην ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Τσιαμπάς έχει ζητήσει το... Έχει ζητήσει το 14ο θέμα να το προτάξουμε. Με αυτό συμφώνησε και ο κύριος Γιανακόπουλος. Και νομίζω συμφωνεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίζει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να προτάξουμε... Με ρωτήσατε εμένα κύριε Πρόεδρε. Δεν το καταλαβαίνω. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνει τι αποφάσεις θα γίνει. Ορίστε κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει ορίστε. Ρωτήσατε κυρία Μουσκούρ, Μουστούρη, τον κύριο Κοβέο, την κυρία Παπαδοπούλου, ποια θέλουν να ρωτήσουν. Μάλιστα κύριε Κοβέο, μάλιστα. Απλά πράγματα. Η κυρία Μουχτούρη, ναι. Ο κύριος Κοβέος, ναι. Η κυρία Παπαδοπούλου. Κάντε ησυχία! Η κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Η κυρία Καψοκεφάλου, ναι. Ο κύριος Λέκας, ναι. Ο κύριος Σαΐας, ναι, ο κύριος Τσιαμπάς, ναι, ο κύριος Κωστόπουλος, ναι, η κυρία Βράμη, ναι, ο κύριος Σάμπουλας, ναι, ο κύριος Κωνσταντακόπουλος, ναι, ο κύριος Παύλου, ναι, ο κύριος Καζάκος, ναι, η κυρία Δάβαρη, ναι, ο κύριος Μουστόγενης, ναι, ο κύριος Γιανακόπουλος, ναι, ο κύριος Κρυφνικίδης, ναι, ο κύριος Γαβράς, ναι, ο κύριος Γουργούλης, ναι, η κυρία Δημητρίου, ναι, ο κύριος Σταθόπουλος, ναι, ο κύριος Βλάχος, ναι, ο κύριος Αλεξόπουλος. Ναι, ο κύριος Κουβόπουλος. Όχι, γιατί περιμένουν και άλλοι συνάδελφοι. Όχι, όχι. Ο κύριος Κησιώτης. Ναι. Ο κύριος. Η κυρία Αντιπρόεδρος. Ναι. Ο κύριος Παναγόπουλος. Ναι. Ο πρόεδρος. Ναι. Η κυρία Παλουσοπούλου. Ναι. Άρα, προτάσετε το 14ο. Εκμίσθωση 4 πλατιών του Δήμου για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Εισηγήτρια κυρία Μουκτούρη. Ορίστε κυρία Δημαρχέ. Κύριε Πρόεδρε, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 192 νόμου 3463-06 ορίζουν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να εκμισθώνει χωρίς δημοκρασία για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους για επιστημονικούς ή κατηγορικούς σκοπούς, αφού το Συμβούλιο εκτιμήσει τη διώξη των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν. Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρεία με την επωνυμία Β' Προτάξεων κατέθεσε πρόταση αίτηση στο Δήμο για διοργάνωση του χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριο 2013-2014. Η εταιρεία, περιγράφοντας την καταδετήσα αίτηση προσφορά της στο προφίλ της, αναφέρει ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται τα τελευταία 35 χρόνια στην Ευρώπη και στην ελληνική επικράτεια στον τομέα των θεματικών κατασκευών και εκδηλώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Είναι έμπειρη στη δημιουργία τρισδιάστατων γλυκών και ανάγλυκων υλικών κατασκευών και σας επισυνάπτουμε και αυθεντικό φωτογραφικό υλικό. Η εταιρεία είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τους δημότες για την κατασκευή και διοργάνωση μοναδικών εορταστικών θεματικών ενωτήτων και θεματικών πάρκων, ώστε να αποτελούν πόλο έλξη και ψυχολογία για τους επισκέπτες. Εκτιμούμε ότι οι προσφερόμενες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
και οργανώσεων ορκαστικών δράσεων, καθώς και αντίστοιχος στολισμός που παρέχονται από την εταιρεία, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ορκαστικού χριστουγεννιάτικου κλίματος στην πόλη μας, που θα μπορούν να απολαύσουν όλοι οι δημότες, ιδίως τα μικρά παιδιά. Η προσφορά αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία στη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα που βιώνει όλη η χώρα και βεβαίως και οι δημότες μας. Θεωρώντας ότι ένας από τους πλέον σημαντικούς ρόλους της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και οι παροχές κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα από τους δημότες, σας καλώ να ψηφίσετε την ανωτέρω πρόταση. Επιπρόσθετα, σας επισημαίνω ότι ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί κανενός είδους έξοδα. Αντίθετα, θα παρέχει εκδηλώσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου με σκοπό την ψυχαγωγία των δημοτών και τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου κλίματος στην πόλη, χωρίς την εκταμείευση δημοτικών πόρων. Τέλος, επειδή το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων ευλόγως προκύπτει ότι είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, εκτιμούμε ότι αντισταθμίζει το τυπικό μίσθωμα που προβλέπεται να καταβάλει ο προσφέρον, συνεκτιμώντας ότι ο Δήμος δεν θα έχει ούτε μία επιβάρυνση για την οργάνωση όλων των ανωτέρων ορκαστικών εκδηλώσεων και δρόμενων πλην της πρόσθετης δαπάνης του ηλεκτρικού ρεύματος. Διευκρινιστικές παρατηρήσεις. Εφόσον δεν έγινε δεκτό το θέμα ως έκτακτο και μέχρι να συζητηθεί σε αρχική συνεδρίαση, συζητήσαμε στις 12 του 2013 με τον πρόεδρο της ΕΝΕΒΑΠ και με εκπροσώπους εταιρείας και συμφωνήσαμε να καταγράψουμε τα ήδη προφορικό συμφωνημένα προς άρση πάσης παρερμηνίας. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι παρόντες προκειμένου να επιβεβαιώσουν όλα τα κάτω στη σημεία κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να καταγραφούν στα πρακτικά που ως γνωστόν αποτελούν επίσημο έγγραφο. Πρώτον, ο αριθμός των περιπτέρων θα είναι για την πλατεία Αγίας Παρασκευής, 6 για τον διοργανωτή και 1 δωρεάν για το Δήμο. 2 στην πλατεία Αγίου Ιωάννου για τον διοργανωτή. Δεύτερον, τα προϊόντα θα περιοριστούν στις κάτωθι κατηγορίες, ώστε να μην είναι άμεσα ανταγωνιστικά προς επαγγελματίες της πόλης. Popcorn, μαλλί της γριάς, παραδοσιακός χαλβάς μαρσάλων, παιδικά παραμύθια, χριστουγεννιάτικα βιβλία, αποξηραμένα φρούτα, κάρτ ποστάλ, παιχνίδια, ξύλινα, ειδικής κατασκευής. Τρίτον, στο Δήμο θα παρασχεθούν 200 δωρεάν εισιτήρια που θα μοιραστούν με ευθύνη της κοινωνικής υπηρεσίας. Επίσης, μετά από παρέμβαση του Προέδρου της ΕΝΕΒΑΠ, και εδώ ευχαριστώ τον κύριο Χάρταρο, ο διοργανωτής θα παραδώσει 500 κιλιά ελαιόλαδου για το κοινωνικό πρωτοβουλίο του Δήμου ως το τέλος της χρονιάς. Τέταρτον, ο διοργανωτής αναλαμβάνει με την επίβλεψη του αντιλημάτου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου την ηχητική κάλυψη από την αρχή της Αγίου Ιωάννου μέχρι το σημείο που είναι τεχνικά ελεκτό. Μισό λεπτό. Να καταθέσω στα πρακτικά επιστολή η οποία συνοδεύεται από 275 υπογραφές που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κτλ. Η οποία λέει προς το Δημοτικό 11-12-13, έτσι, Αγία Παρασκευή προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε δύσκολους οικονομικά καιρούς για όλους μας, ως καταστηματάρχες, ως υπάλληλοι, ως κάτοικοι, ζητάμε τη στήριξη του Δήμου. Ζητάμε το στολισμό της κεντρικής πλατείας και την τοποθέτηση παιχνιδιών. Μια γιορτινή νότα και μια οικονομική ανάσα στη γειτονιά μας. Το καταθέτω για τα πρακτικά με αριθμό πρωτοκόλλου 2, παρακαλώ, αριθμό πρωτοκόλλου 1 είναι η διευκρινιστική και αριθμό πρωτοκόλλου 2 είναι η επιστολή με τις 275 υπογραφές. Αυτές θα πούνε μέσα στο αποφασιστικό. Μπορούμε να τις έχουμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, θέλω να τις δείτε. Εκεί, θα το πάρουμε στο πρόγραμμα. Ορίστε. Μισό λεπτό. Θα μιλήσετε. Περιμένετε. Υπάρχουν λοιπόν οι 275 υπογραφές, καταρτίθενται στα πρακτικά και φυσικά οποιοδήποτε μπορεί να τις δει. Επί της διαδικασίας ο κύριος Κουβόπουλος. Και εγώ και εγώ. Και ο κύριος Κουβόπουλος. Συνάδελφοι, το θέμα που κρατάω στα χέρια μου είναι εσύ διάταξη. Λέει εκμίσθωση 4 πλατιών. Στην ελληνική τι σημαίνει εκμίσθωση. Στα ελληνικά, στα απλά. Το νοικιάζουν. Έτσι δεν είναι. Εδώ δεν το νοικιάζουν. Εδώ σου κάνουμε δωρεάν παραχώρηση. Καταρχήν διορθώστε το...
Όχι, διότι σε συνεννόηση με την γραμματεία, παρακαλώ, κύριε Κούκο. Το είπα και σας απαντάω. Γιατί μα έχει απασχολήσει το θέμα, σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματέα του Δήμου, η οποία κοίταξε τον νόμο, εκπίστωση μπορεί να γίνει και με το ιδιωτικό μίσθωμα. Είναι αυτός ο νόμος, αυτό το άρθρο. Αυτά να μου μπορείτε να μου τα φέρετε να τα δείτε. Το γράφει στην εισήγηση, το άρθρο κτλ. Λοιπόν, άλλο. Όχι, όχι, δεν τελειώσατε. Αυτό που γράφει εδώ τι λέει. Για διαβάσατε το κυρία Μουκτούρη. Παρακαλώ κύριε Μουκτούρη. Τι λέει. Παρακαλώ. Τι λέει κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, επί της διαδικασίας είναι. Δεν μπαίνει κανένας. Πρωτοβουλία δικιά μου και αποφασίζω και περνάω στο θέμα. Αποφασίζω και διατάζω. Η διαδικασία είναι όπως το είπε ο κ. Κουβόπουλος. Μάλιστα. Το άρθρο που αναφέρεται στην εισήγηση πράγματι δίνει το δικαίωμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκμισθώσει. Χωρίς δημοπρασία. Και όταν λέει εκμίσθωση, υπάρχει ένα μίσθωμα που πρέπει να γραφτεί στο εισηγητικό. Αν δεν υπάρχει μίσθωμα, μπορείτε να γράψετε δωρεάν παραχώρηση. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία και όχι να αναλαμβάνεσαι και δεν καταλαβαίνετε. Διαδικαστικά πρέπει να το διορθώσετε. Παρακαλώ. Διαδικαστικά πρέπει να το διορθώσετε για να το είπατε κύριε Κουρκούλη, σας άκουσα. Αφήστε να ολοκληρώσω. Αν θέλετε να βοηθήσετε την πόλη να στολιστεί, πρέπει να το διορθώσετε. Καλώς κύριε. Όλα κάτω θα φανούν όλα. Και να στολιστεί η πόλη και να διορθώσετε. Ο κύριος Γαμπράς επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, μη σηκώνετε κέντια. Μισό λεπτό, χωρίστε. Με σχετική ηρεμία. Υπάρχει ένα θέμα που εισάγεται με ένα νόμο. Και έχουμε ταυτόχρονα σαν Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει μία άλλη διάταξη με την οποία η πλατεία εκμισθώνεται με 1.213 ευρώ ημερησίως. Υπάρχει ένα θέμα νομικό. Αν λοιπόν υπάρχουν δύο τόσο αντικρουόμενες νομικές φόρμες, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εδώ χρειαζόμαστε λοιπόν μια νομική εξήγηση. Αν ο νόμος που επικαλείται η εισήγηση, το εισηγητικό, έρχεται σε αυτή η αντιπαράθεση και αντίθεση με αυτό που έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Παναγόπουλος επί της διαδικασίας. Νομίζω για τον κύριο Κουμπόπλο, δεν είναι εδώ έδωσε τον Προεδρείο, μια και κάνω παρέα στην κοινή σας. Η κυρία Γάκη, δεν ξέρω αν είναι το μικρόφωνο. Ναι, ναι. Και όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Κουμπόπλος και στη συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Γαμπράς, θέλω να πω ότι στην τελευταία παράγραφο της εισήγησης λέει ακριβώς εκτιμούμε ότι αντισταθμίζει το τυχόν μίσθωμα. Άρα ξέρουμε ότι γίνεται εκμίσθωση. Έτσι να τελειώσω κύριε Συνάδελφε. Διάλογος δεν θα γίνει. Παρακαλώ. Ο καθένας είπε τη γνώμη. Παρακαλώ. Όχι, κύριε Κουβόπουλο. Μα τι όχι, δεν το συγκρίνω εκτό τη. Γιατί το φωνάζετε τώρα. Σας παρακαλώ. Σήκωσα το χέρι μου για να ορίστε. Θα σας δω, κύριε Κουβόπουλο. Σας βλέπω, είστε πολύ ψωμί. Και δεύτερον, όσον αφορά το δεύτερο που είπε ο κύριο Γαμπρά, θυμίζω στον κύριο Γαμπρά, πιθανότατα το γνωρίζει, αλλά δεν υπάρχει μόνο το τιμολόγιο των 1.200 ευρώ ημερησίω για την πλατεία. Υπάρχει και ένα άλλο τιμολόγιο για εκείνους τους καταστηματάρχες που χρησιμοποιούν χώρους της πλατείας. Αυτό είναι άλλο τιμολόγιο. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που είπατε, είναι και κάτι άλλο. Καθοδόν λοιπόν θα το δούμε. Ο κύριος έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας ο πρόεδρος της ΕΝΕΒΑ από τον κύριο Κάρκαρο. Ορίστε κύριε Κάρκαρο. Εγώ το λέω. Θα τον πάρετε. Επί της διαδικασίας, Και μόνο. Περιμένω να ακούσω. Ναι. Κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επί της διαδικασίας έχει δίκιο σε αυτό που είπε ο κ. Κουβόπουλος και ο κ. Κουρκούνης, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι πεποίθηση και αυτή την άποψη από αποκομίσει,
θα μπορούσε να διορθωθεί. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας πω και τον τρόπο που μπορεί. Ακούστηκαν κάποιοι άλλοι, γιατί πιστεύω ότι όλοι θέλουμε το στολισμό. Όχι, ο τρόπος λύνεται ως εξής. Εφόσον δώσουμε δίκιο, γιατί έτσι πρέπει, από εκεί και πέρα το μίσθωμα μπορεί να βγει με αντισταθμιστικά και με λεφτά ακόμα. Τα οποία εγώ μπορεί να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κάρχαρε. Μηδενικό μίσθωμα. Έτσι, μπορεί να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί τον διακόπτουμε τώρα, κύριε Κάρχαρε. Δεν είναι διαδικασία. Σας παρακαλώ. Ορίστε τη διαδικασία. Είπα στη διαδικασία το πώς θα καταλάβετε. Τη διακόπτουμε για 5 λεπτά. Στη διαδικασία είναι. Είναι διαδικασία. Είναι διαδικασία για τα γιατί κάποιο μερίδιο της αγοράς θα φύγει από τα δικά μας συμφέροντα. Αν ήταν δηλαδή να μείνουν 100.000 στην πόλη, θα πάνε κάπου άλλο. Το ζήτημα είναι όμως ότι αν θέλουμε, μπορούμε εδώ να αλλάξουμε την εισήγηση, να γίνει νόμιμη έτσι όπως πρέπει. Γιατί την προηγούμενη φορά, φανταστείτε πόσο ανέτοιμη ήταν η εισήγηση που θα παίρναγε εκείνο το βράδυ στο κατεπίδιο. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι όντως η εκπίστωση θέλει να υπάρχει ένα αντίκρισμα. Εγώ γι' αυτό έβαλα τα 500 κιλά λάδι και το αποδέχθη η εταιρεία, το οποίο αυτό μπορεί να γίνει, να φέρει ένα τιμολόγιο η εταιρεία, δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα τα αγοράσει, μπορεί να είναι 5.000 και επίσης μπορούμε να τροποποιήσουμε και να βάλουμε ένα εικονικό μίσθωμα και άλλες, γιατί ο νόμος λέει οικονομικό αντάλλαγμα και άλλες παροχές. Έτσι λοιπόν, εάν θέλουμε εμείς είτε για την αξία των εισιτήριων είτε για κάτι άλλο, βάζουμε ένα ποσό 50 ευρώ επί 20 μέρες 1.000 ευρώ και αυτά τα λεφτά, αντί να γράψουμε ότι θα μας δώσουν την ηγετική εγκατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, θα παίρνει ο Δήμος από τους ανθρώπους και θα βάλει τις κόρνες για να έχουμε και μουσική. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν λοιπόν θέλουμε, μπορούμε όλοι μαζί και εγώ θα έχω συγκεκριμένη, αν το επιτρέψει, τη σύγκριση. Με τη σειρά, με τη σειρά. Εγώ λέω λοιπόν διαδικαστικά ότι μπορεί να γίνει. Τι προτείνεται ακριβώς δηλαδή, κύριε Χαρτάκη? Προτείνω να γίνει αλλαγή, η εκμίσθωση για να καλυφθεί και αυτό που λέει ο κ. Κούβλος, γιατί σας είπα από την αρχή ότι είναι σωστό. Θα γίνει η εκμίσθωση της πλατείας με χρηματικό αντάλλαγμα και άλλες παροχές. Και είναι εντελώς καλυμμένο. Ο κύριος διαβάζει. Με μίσθωμα όπως σας είπα, 50 ευρώ επί 20 μέρες, 1.000 και τα άλλα που έχουμε σπίτι. Ορίστε κύριε Τσιαβάκη. Αγαπητοί συναδελφοί, ο χώρος αυτός είναι χώρος συζήτησης και της αποφάσεως. Εδώ υπάρχουν εκπρόσωποι της εταιρείας. Μας έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Εμείς από την άλλη να γράφουμε κάνει κάποιες συζητήσεις μαζί. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση, να μας ενημερώσει η εταιρεία και εμείς από την άλλη μεριά θα θέσουμε κάποιους όρους πρόσθετους, κάποιες προτάσεις. Και πιστεύω μέσα στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε μια απόλυτη όμορφη για τις γιορτές, θα βγάλουμε, θα βρούμε, πιστεύω, θα βρεθούμε σε μια λύση. Δεν χρειάζεται τώρα αντεκκλήσεις, προαποφάσεις, προϋποθέσεις, αφήστε να ολοκληρωθεί και έχουμε σαν τελευταίο όπλο και επιτέλους την ψηφοφορία. Όποιος δεν συμφωνεί καταψηφίζει, όποιος συμφωνεί ψηφίζει. Ο κύριος Κωστόπουλος επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε. Κατ' επέκταση σε αυτό που λέει ο κύριος Σιαμπάς. Επειδή λοιπόν εδώ η εταιρεία δίνει κάποια αντισταθμιστικά ωφέλη για την πόλη, και αυτό το λέω με βάση, επειδή ρώτησα την υπηρεσία των εσόδων, μπορούμε, εάν θέλουμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσουμε και ένα συμβολικό αντίτιμο σαν εκμίσθωση. Αυτό. Αλλά αυτό είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Γεωργικίδης επί της διαδικασίας. Επειδή η απόφαση που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να κινείται στην νομιμότητα. Για να είμαστε νόμιμοι και να μην διαπράττουμε το αδίκημα της απιστίας, πρέπει να γνωρίζουμε πόσο κάνει αυτό που παραχωρούμε και πόσο κάνουν τα αντισταθμιστικά που παίρνουν. Όταν αυτά ισοφαλίζονται, είμαστε μια χαρά. Αν αυτή η διαφορά είναι μεγάλη, τότε διαπράττουμε το αδίκημα της απιστίας. Αυτό λοιπόν από την από τις ηγήσεις πρέπει να τεκμηρεύεται απόλυτα. Ποια είναι η γνώμη σας δηλαδή, κύριε Κρητική? Ότι πρέπει να έχουμε ένα προϋπολογισμό. Πρέπει να έχουμε ένα προϋπολογισμό. Πόσο κάνουν αυτά που μας προσφέρουν? Ο κύριος Γκυζιώτης επί της διαδικασίας. Είναι προφανές ότι πρέπει να μπει στον τίτλο του θέματος εκμίσθωση, η λέξη εκμίσθωση, και στην πορεία της κουβέντας θα βρούμε το ύψος της εκμίσθωσης. Αυτό. Αλλά να μπει
γιατί δεν μπορεί να συζητάμε χωρίς να έχει μπει. Αν μπει, ξέρουμε γιατί δεν συζητάμε. Ο κύριος Κουβόπουλος, όχι, ο κύριος Παναγόπουλος, επειδή και φτάσαμε σε αυτό, η άποψη μου είναι, δεν ξέρω, ο κύριος Κωστόπουλος, που είναι αντιδήμαρχος των Παναμικών. Και επειδή δεν νομίζω ότι είναι σύνομο να λέει κανείς ότι παίρνω συμβολικά κάποια ευρώ, αυτή τη στιγμή υπάρχει τιμολόγιο, ένα μέτρο. Όχι. Άρα, με οποιοδήποτε τρόπο φτάσουμε, και σας παρακαλώ κύριε Κωστόπουλο, γνώμη έχω, γνώμη διατυπώνω. Εάν συμφωνεί και ο αντιδήμαρχος, ο κύριος, και ο κύριος Σαββάτου να αναφέρει ο αντιδήμαρχος και ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Κωστόπουλος, η λέξη συμβολικό είναι έως. Ενώ είναι νόμιμο να πηγαίνουμε με την τιμή του μέτρου. Δηλαδή, δίνουμε 50 μέτρα. Θα πρέπει να πάρουμε 50 ευρώ αν κάνει 1 ευρώ το μέτρο. Επειδή όμως έχουμε αντισταθμιστικά, δεν θα πάρω, δεν θα ζητήσω 50 ευρώ, αλλά θα θεωρήσω ότι ενοικίασα και αν θέλετε διαγράψτε τα αυτά κύριε Πρόεδρε, από εδώ αυτά που λέω. Θεωρήστε ότι ενοικιάσαμε 5 μέτρα, αλλά να είναι σύμφωνο με την τιμή του μέτρου. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κουβόπουλος επί της διαδικασίας. Κύριε συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσει ο καθένας τη θέση του. Εγώ προσωπικά δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη, ούτε νοείται, ούτε επινοείται, ούτε να κάνουμε έτσι, ούτε να κάνουμε κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα και το δημόσιο χρήμα το πληρώνει ο Παπαγεωργόπουλος με ισόβια. Δεν έχω λοιπόν καμία διάθεση, ούτε για μία ώρα, ούτε να με καλέσουν για κατηγορούμενο. Θέλετε, εγώ είμαι ο πρώτος που θέλω να στολιστεί η Αγία Παρασκευή όλοι. Και γιατί πρέπει να στολιστεί το ξέρουμε όλοι. Γιατί υποφέρει ο λαός μας, δεν θα κάθουμε να λέω τι. Και θα πρέπει να δώσουμε μια νότα χαράς και στα παιδιά αλλά και στους επαγγελματίες. Τώρα, εάν εσείς θέλετε να παραχωρήσετε την πλατεία, τις πλατείες χωρίς να πάρετε λεφτά και να γράφετε εσείς εκμίσθωση εδώ μέσα, είναι δικαίωμά σας. Το ψηφίζετε και κάνετε ό,τι θέλετε και είστε υπόλογοι. Εγώ, για να το ψηφίσω, θα μου πείτε πόσα τετραγωνικά μέτρα πλατείας δίνετε στις τέσσερις πλατείες, πόσα στοιχίζει και θα κάνω το λογαριασμό μου και τι αντιπαροχή έχει. Γιατί εν διάφτη περιπτώσει με αυτή τη λογική αφήστε και τους επαγγελματίες της πλατείας της Αγίας Παρασκευής που έρχονται και τα σκάνε εδώ και νοικιάζουν ελεύθερους. Εάν σας ενδιαφέρει ο πόνος, εν διάφτη περιπτώσει δεν είναι κύριε Κωστόπουλε με τα λεφτά με το δημόσιο χρήμα μην παίζεις. Άκουσε με, έχω εμπειρία μεγάλη. Με το δημόσιο χρήμα ούτε τη δεκάρα. Κακώς το αναφέρετε αυτό κύριε Κουβόπουλε. Εγώ θα θέλω, εφόσον, κύριε Κουβόπουλε. Τελειώνω με αυτό, εφόσον θέλετε να κάνετε εκμίσθωση και δεν το αλλάζετε να κάνετε δωρεάν παραχώρηση, φέρτε μου πόσα τετραγωνικά μέτρα πλατείας νοικιάσετε, εκμισθώνετε, παραχωρείτε ό,τι θέλετε και πόσα λεφτά στοιχίζει. Και να δούμε τα αντισταθμιστικά. Ο κύριος Τσιαμπάς επί της διαδικασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, με την εξέλιξη της συζήτησης θα αναγκαστώ πλέον να κάνω μια αναδρομή των τριών τελευταίων ετών. Την πρώτη χρονιά δώσαμε την πλατεία με τα οποία πέραν των άλλων είχε παγοδρόμιο, το οποίο όπως ξέρετε ήταν πάρα, δηλαδή αυτό που ήταν το μεγαλύτερο έσοδο για τον συγκεκριμένο που έκανε την οικίαση. Τα έσοδα του Δήμου ήταν 6-6.500. Πληρώσαμε όμως τότε και τη Φάρνη και 3.500 για τη μουσική κάλυψη της Αγίου Ιωάννου. Δηλαδή ποια ήταν τα έσοδα του Δήμου, πρώτον αυτό, δεύτερον, πέρυσι έγινε πάλι το ίδιο, πήραμε 10.000 χωρίς καμία άλλη προσφορά. Το συγκεκριμένο εγχείρημα πρέπει να λάβετε ότι έχει και κοινωνικό και κοινωνική διάσταση. Αυτή μπορεί να πει κάποιος πώς θα την κοστολογήσει. Να πάρετε τα λεφτά και να τα μοιράσετε στον κόσμο. Αυτά που θα νοικάσετε πάρετε και τα μοιράσετε στον κόσμο. Κύριε σας παρακαλώ. Κύριε σας παρακαλώ. Αυτά πράγματα είναι. Κύριε Κουβόπουλε. Καθένα έχει την άποψή του. Εδώ είναι διάλογο. Δεν είναι άποψη. Είναι χώρος διαλόγου. Δεν είναι Κουβόπουλε. Γιατί το κάνει. Χώρος διαλόγου. Δεν δικαιούται να μην τοποθετηθεί. Δεν δικαιούται. Να πει την άποψή του ότι τι θα κάνουμε. Αν δεν παρανομήσατε δεν θα ξαναγίνει. Είναι χώρος διαλόγου και χώρος συζήτησης. Λοιπόν, εγώ αυτή είναι η άποψή μου, αυτή ήταν η αναδρομή και λοιπόν, αφού λοιπόν φέτος τέθηκε το θέμα, μπορούμε να αποδειχτούμε σαν διοίκηση ότι ξέρετε καθυστερήσαμε να το φέρουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, το συγκεκριμένο θέμα είναι πλέον φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Συγκεκριμένη.
Όλος ο εμπορικός κόσμος, ο κόσμος της Αγίας Παρασκευής, θέλει να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι εδώ οι εκπρόσωποι της εταιρείας, θα μας κάνουν μια τοποθέτηση, να δούμε, ο καθένας από εμάς θα θέσει τα θέματα και τις απαιτήσεις του και στο τέλος θα δούμε τι θα κάνουν. Και θα ψηφίσουμε. Δεν επιβάλλω σε κανέναν, κύριο Κουκόπουλε, τι θα ψηφίσει. Θα ξεκαθαρίσουμε. Εγώ λέω την άποψή μου. Όπως δέχομαι τη δική σας άποψη, θα δεχτείτε και τη δική μου. Αυτός είναι ο χώρος διαλόγου εδώ. Κάνετε διάλογο, παρακαλώ. Λοιπόν, ορίστε κύριε Καρμέρη, είναι στο λόγο. Στη διαδικασία, κύριε. Ναι, είναι της διαδικασίας όλοι είναι, κύριε Πουμπουργούλη. Εγώ στη διαδικασία έχω να πω αυτό που είπε ο κύριος Γκησιώτης και θα το επαναλάβω. Εδώ συζητάμε για τη διαδικασία, πώς μπορεί, αλλά βάζω την παρένθεση, εάν θέλουμε να περάσει το θέμα. Το βγάζω λοιπόν το αν θέλουμε και δέχομαι ότι όλοι θέλουν. Και εμείς που θα επιβαρυνθούμε οι επαγγελματίες. Εμείς θα χάσουμε, εσείς οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχετε χάσει. Σας λέω λοιπόν το εξής. Επειδή μπορεί το θέμα να διορθωθεί. Όχι, διαχωριζόμαστε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε τον κύριο Κάρκαρο. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Ορίστε, κύριε Κάρκαρο. Εμείς θα φύγει κάποιο χρήμα από την αγορά και θα πάει σε άλλες τσέπες από τις δικές μας. Λοιπόν, και περνάμε δύσκολα. Σας λέω λοιπόν το εξής. Επειδή πρέπει να αντισταθμίσουμε και το όφελος που θα έχει η πόλη γενικότερα και να σκεφτούμε και αυτούς τους ανθρώπους να μην μπουν μέσα, γιατί από ό,τι είδα μαζί τους δεν γνωρίζουν καλά. Μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους όσον αφορά το τεχνικό μέρος, οικονομικά δεν κατέχουν. Δεύτερο. Δεν υπάρχει λέξη Β. Όχι, όχι. Παρακαλώ, ησυχία. Δεν υπάρχει εταιρεία Β προτάξεων, κύριοι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Δεν προσβάλλω, αλλά αυτή η εισήγηση που κέρδικε οι ίδιοι, δεν κάνει εταιρεία Β προτάξεων. Είναι ανώνυμη, είναι ΠΕ, είναι προσωπική εταιρεία, είναι κάτι. Δεν υπάρχουν τέτοια. Όχι. Δεν θα έκανε τέτοια προσφορά Β προτάξεων. Είναι διακριτικός τίτλος αυτός. Και με ποιον θα υπογράφατε, ποια είναι η εταιρεία Β' Production, μην ξέρετε ούτε από το Συμβουλίο. Δημοτικό Σύμβουλος έκανε κατέτσα. Για να τελειώσω εγώ, η άποψη είναι η εξής. Εάν θέλετε να ξεπεραστεί, και μιλάω μόνο για το διαδικαστικό, εκμίσθωση καταρχήν είναι λάθος των τεσσάρων πλατιών. Δύο πλατιές, τις άλλες δεν τις εκμισθώνουμε. Θα βάλουμε σαν αντιπαροχή στα παρελκόμενα ότι είναι υποχρεωμένοι να στολίσουν. Τι βάζετε τεσσάρων πλατιών. Φαίνεται μεγάλος ο όγκος και το αντικείμενο. Θα βάλετε λοιπόν εκμίσθωση έξι περιπτέρων και πόσες είναι οι διαστάσεις, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό σε τετραγωνικά. Θα είναι λοιπόν να καλυφθεί και αυτό που λέει ο κ. Κουβόπουλος, ότι με τα τέσσερα περίπτερα, τα έξι πόσα νοικιάζουμε, αυτά νοικιάζουμε. Την υπόλοιπη πλατεία δεν την νοικιάζουμε. Βάζουν στολίδια για το καλό της πόλης. Δεν την νοικιάζουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γι' αυτό σας είπα. Θέλουμε να περάσει. Γιατί αν το περνάγα την προηγούμενη φορά, με αυτά που είπε ο κύριος Κουβόπουλος και με αυτά που έχω πω στο μυαλό μου, θα το τίναζα στον αέρα το πράγμα. Γιατί το φέρατε πίσω από την πλάτη μας κατεπίπτον. Δεν χρειαζόταν. Μπορούμε να συνεργαστούμε, πιστεύω, για το καλό της πόλης όλοι. Αλλά πρέπει να η διοίκηση πρώτα έχει την ευθύνη. Πρώτα καλεί τους επαγγελματίες, περιορίσαμε τη ζημιά που εμείς έχουμε να πάθουμε να μην είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Το δέχτηκε η διοίκηση, το δέχτηκαν οι άνθρωποι και είπαμε να πάμε όλοι μαζί για το καλό της πόλης. Πιστεύω ότι το ίδιο θέλετε όλοι. Λοιπόν, η άποψη δική μας είναι να αλλάξει το θέμα για εκμίσθωση χώρου 6 περιπτέρων στην κεντρική πλατεία και 2 περιπτέρων στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου. Με μια συμβολική τιμή, την οποία δεν θα πούμε τη λέξη συμβολική. Θα βγαίνει η τιμή και θα είναι παραπάνω. Θα βγει μια τιμή 1.000 ευρώ. Γνωρίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Αυτό λέω όμως, ξεκάθαρα. Καμία αντίρρηση. Και θα βάλουμε και τη λέξη εκτός από τα χρήματα και άλλες παροχές. Και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, τα 1.500 ευρώ που θα πάρει, 1.000 για την κάτω πλατεία, δεν ξέρω πόσα, και 500 για την πάνω που θα γραφτεί στην απόφαση. Θα πρέπει να γίνει μια σύμβαση του Δήμου για μετά την απόφαση. Συγγνώμη, είναι τίποτα παράνομο. Τόση ώρα παράνομο πίεστε να κάνουμε. Παρακαλώ. Εγώ είπα να κρύψουμε. Δεν είπα τη λέξη να κρύψουμε. Παρακαλώ. Δεν είπα καν να κρύψουμε. Σας είπα ότι είναι λάθος. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δεν είπαμε καμιά παρανομία. Το μικρόφωνο τα λέμε. Φέρω την ευθύνη των λόγων. Μια λεπτή, αφού λοιπόν, ορίστε κύριε Τσιάπα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Είπαν τα θέματα διαδικαστικά που έχω θέσει ο καθένας. Παρακαλώ να μειώσουμε. Να προχωρήσουμε στη διαδικασία και προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα και σε μια απόφαση. Παράξει μεγάλη. Είναι τίτλος.
Λοιπόν, ορίστε κύριε. Μπορεί να φτάσουμε να καλύπτουμε και τον τίτλο. Δεν ξέρω, να ακούσουμε πρώτα. Ορίστε, μπορεί να καλύπτουμε και τον τίτλο. Εδώ είχαμε. Πού να το καταλήπτω. Εδώ κύριε Πρόεδρε, είχαμε όλοι να βοηθήσουμε. Γιατί η πόλη πρέπει να στολιστεί. Διαδικαστικά όμω μπορεί να αλλάξει. Όχι ο τίτλος εκμίσθωσης, τη στιγμή που δεν μπορείτε να το αλλάξουμε τώρα, έτσι, να βάλετε μία τιμή που πρέπει να διακόψουμε και αντιβάλλουμε, οπότε να συμφωνήσουμε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να έχει πάρει μία απόφαση κανονιστική εκμίσθωση της πλατείας γενικότερα, μπορεί για συγκεκριμένους λόγους και για κοινωνικούς και πολιτιστικούς, έτσι, για το καλό της πόλης, να βάλει ένα τίμημα συμβολικό. Που θα συμφωνήσετε εσείς σαν διοίκηση με την αντιπολίτευση θα είναι 50 ευρώ, 100 δεν πάρουμε. Να μιλήσει, να αφήσουμε, να προχωρήσουμε το θέμα, άρα ο τίτλος είναι σωστός. Λέμε με την προϋπόθεση θα υπάρχει ένα τίμημα. Άλλο αυτό. Αυτό. Ο τίτλος λοιπόν, παρακαλώ, 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 τώρα μιλάω εγώ επί της διαδικασίας. Παρακαλώ, επί της διαδικασίας. Κύριε Κουβόπουλε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Μιλάτε συνέχεια, κύριε Κουβόπουλε. Θέλετε να διακόψω. Όποτε θέλετε, κύριε Κουβόπουλε. Όχι, δεν μιλάω όποτε θέλετε. Ορίστε. Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν είμαι με τον κύριο Χάρτσαρο. Αλλά δεν είμαι δεξιά. Εντάξει, να συνεχίσουμε. Βεβαίως. Ο τίτλος λοιπόν είναι σωστός. Προτείνω το εξής. Να μιλήσει ένας εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος θα μας πει τις λεπτομέρειες, τα μετραγωνικά, το τι προσφέρει κτλ. Και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο είμαι σχεδόν βέβαιος. Ορίστε, τι θέλετε κύριε. Με συγχωρείτε, αλλά με όλο το σεβασμό του Δημοτικού Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και οι κύριοι αυτοί θα ακούσουν εμάς. Τι δεν δέχονται. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Μην πλέξουμε σε αυτό. Τι να μας πουν οι κύριοι. Θα εισαγάγουμε το θέμα, ρε παιδί. Θα ενημερώσει μετά. Έχει ήδη συζητήσει και ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο όμως είναι το κυρίαρχο όργανο. Το οποίο θα πει τι θέλει για να κάνει αυτή τη σύμπραξη που θέλει να κάνει. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Και αν θέλετε. Παρακαλώ. Κύριε Χάρκαρε, δεν είχατε μια συνάντηση με τους καταστηματάρχη, με τον κύριο και με την κυρία Μουκτούρη. Γιατί δεν είπαμε και την Ελλάδα στο θέμα για να τα αλλάξουμε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν είσαστε μπροστά, το είπα. Ναι. Και όχι μόνο τώρα, μην ανοίξω. Αφού συμφωνήσατε. Συμφωνήσαμε και γι' αυτό είπα τα 500 κιλά λάδι. Γιατί πρέπει να υπάρχει παροχή και αντιπαροχή. Ορίστε κύριε Τσιαμπά. Κύριε Πρόεδρε, για να δώσουμε ένα τέλος αυτή τη διαδικασία. Παρακαλώ, ορίστε. Λοιπόν, και εδώ από ό,τι βλέπω ότι υπάρχουν υποκρισίες. Παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ κύριε. Εγώ θα απευθυνθώ προς τους κυρίους. Κύριε, όπως βλέπετε υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάναμε την πρώτη συμφωνία, την πρώτη συζήτηση ήμουνα και εγώ παρόν μαζί με την κυρία αντιδήμαρχο, την κυρία Μουχτούρη. Βάλαμε κάποια θέματα, εγώ απουσίαζα στο εξωτερικό, στη συνέχεια ήρθε για προεμερισία διάταξη. Γράφεται λοιπόν κάπου εκεί τελευταία παράγραφο, αν είναι εφικτό τεχνικά, για να καλύψετε μουσικά όλη την Αγίου Άνου. Αυτό πείτε εμένα δεν με καλύπτει. Μέρος, μέρος. Όπου είναι. Λοιπόν, εμένα δεν με καλύπτει, παρακαλώ πολύ. Να μπει η μουσική κάλυψη όλη του Αγίου Άνου μέχρι την πλατεία του Αγίου Άνου επάνω. Δηλαδή, ξεκινώντας, σας παρακαλώ, θα ολοκληρώσετε αφού πρώτα σας πω κάποια πράγματα, μετά θα άλλω την άποψή σας. Λοιπόν, να μας καλύψει μουσικά όλη την Αγίου Άνου, από την κεντρική πλατεία μέχρι την πλατεία του Αγίου Άνου. Πέραν όλα με τα υπόλοιπα και επειδή για τα τρόφιμα είδα ότι πλέον συμφωνεί και ο Εμπορικός Σύλλογος τότε της Αγίας Παρασκευής, δεν θα θέσουμε θέμα. Μετά. Θέλω λοιπόν πέραν από τα αντισταθμιστικά τα οποία το κοινωνικό κομμάτι δεν μπορεί να το σταθμίσει ούτε να το κοστολογήσει κανείς. Είπατε ότι θα δώσετε 500 κιλά λάδι. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να καθορίσουμε και εδώ ένα ποσό το οποίο για να μας καλύπτει πλήρως όλους και να τελειώνουμε από αυτή τη ιστορία. Θα ήθελα λοιπόν να βάλετε κι εσείς να το δεχτείτε λίγο. Παρακαλώ πολύ κύριε. Λοιπόν, για να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Πιστεύω, σκεφτείτε το λίγο, πέστε μας, διότι και εσείς οπωσδήποτε έχετε κάνει ένα οικονομικό προπολογισμό για όλη αυτή τη διαδικασία, αφού θα ξεκινήσει τώρα μέχρι τις 15, γιατί καθυστέρησαμε κιόλα. Θα θέλαμε λοιπόν ένα ποσό, περίπου στα 1000 ευρώ, να μας δώσετε στο Δήμο, σαν αντιστάσμα πέραν από τα υπόλοιπα, τα αντισταθμιστικά ωφέλη που μας έχετε προσφέρει. Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, να πάρουν το λόγο εκείνοι και να μας πούν αυτές τις προτάσεις που κάνω ως. Συγγνώμη, μισό.
ότι έχει μπει θέμα επί της διαδικασίας εάν θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε. Εκτιμώ ότι συμφωνεί το σώμα ότι θα συνεχίσουμε. Σωστά. Σωστά. Εκτιμώ ότι ο τίτλος του θέματος είναι σωστός. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, ψηφοφορία λοιπόν επί της διαδικασίας εάν θα συνεχίσουμε την συζήτηση του θέματος. Η κυρία Μουκτούρη, επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Δεν θα συζητάμε μέχρι την ίδια η ώρα το βράδυ. Το διαβάζω. Τέλος επειδή το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκδηλώσεων. Ορίστε. Ορίστε κύριε Μπράβο, ορίστε. Ορίστε κύριε Μπουγόπουλε, ορίστε. Λόγω των ευρώ, το ποσό το περιορίσαμε από 50.000 να εισπράξουμε σε 15.000 τα οποία θα είναι και αντισταθμιστικά. Μάλιστα, ορίστε κύριε Μπράβο. Αλλιώς το ψηφίζετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το ψηφίζω. Ορίστε κύριε Φλάκο. Λοιπόν, μέσα στα πλαίσια του να συνεχίσει η διαδικασία και να πάρουμε μια απόφαση που θέλουμε όλοι να συζητήσει η πόλη και να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Αμφιβάλλω κύριε Φλάκο, αν θέλουμε όλοι να συνεχίσουμε. Ναι, εγώ εκφράζω την παράδειγμα. Εγώ ειλικρινά αμφιβάλλω. Ναι. Διαδικαστικά λοιπόν λέω το εξής. Για πώς αμφιβάλλετε κύριε Φλάκο. Κύριε Φλάκο, δεν σε έχω διαβάσει ποτέ. Φάνηκε από την προηγούμενη φορά, αμφιβάλλω. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω διαβάσει κανένα. Ορίστε, συγγνώμη. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν διαδικαστικά προτείνω το εξής. Είναι σαφές ότι αυτά που είπαν όσον αφορά την νομική διαδικασία της συγκεκριμένης απόφασης ή νόμου δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάθε χρόνο προκειμένου να πάρουμε ακόμα και για την κάλυψη από τους επαγγελματίες τιμή μονάδος αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και αλλάζει αυτό το τίμημα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σταθερό τίμημα αδημιστίας ούτε από τους επαγγελματίες της πλατείας όσον αφορά στην ετήσια αποζημίωση του Δήμου. Ένα. Δεύτερο, δεν υπάρχει πουθενά πάγια και σταθερή αποζημίωση των χώρων της πλατείας με 1.000 τόσα ευρώ κάθε ημέρα. Τρίτον, ο κυρίαρχος που αποφασίζει το τι εκμισθώνει και πόσο είναι σε αυτή την αίθουσα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέταρτον, πρέπει να δούμε αναλυτικά και εκεί, κατά τη γνώμη μου, νομίζω, το ζήτημα του προϋπολογισμού αυτής της διαδικασίας από την εταιρεία που θέλει να αναλάβει την αντίστοιχη κάλυψη. Εκεί πάνω λοιπόν να κάνουμε τις όποιες επισημάνσεις μας για το καλό των συμπολιτών μας που θα έχει να κάνει με τη τιμή που θα πληρώνουν για να απολαύουν όλα αυτά τις παροχές κτλ. Γιατί εκεί νομίζω θα είναι το μείζον που πρέπει να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και να προχωρήσει η διαδικασία. Ούτε καν μπαίνει σε ψήφιση αν θα προχωρήσουμε. Είναι ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συνεχίζουμε την εξουσία. Ναι, ορίστε. Είναι ένα θέμα. Όχι άλλη διαδικασία, παιδιά, όχι άλλη. Είναι ένα θέμα που έχει έρθει. Κλίματο. Α, ζητάγα τον λόγο, κύριε Μουστόγιανη. Έχουν δευτερολογήσει και τριτολογήσει και τριτολογήσει. Αλλά δεν έχω ολοκληρώσει, κύριε Μουστόγιανη. Παρακαλώ. Ορίστε, κύριε. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ορίστε, κύριε. Λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που έχει σταθεί ένα θέμα όπως έχει σταθεί και το οποίο νομίμως έχει σταθεί και αναφέρεται και στο συγκεκριμένο εδάφιο, πρέπει να προχωρήσετε χωρίς να μπει το θέμα στην ψήφιση, αν πρέπει ή όχι. Διότι κυρίαρχο. Γιατί μιλάμε τόση ώρα. Πρέπει να μπει στη διαδικασία. Γιατί μιλάμε τόση ώρα. Απλά τι να σας πω. Αυτό είναι θέμα ουσίας. Λοιπόν, που λέτε. Γιατί μιλάμε τόση ώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει το θέμα. Να μπει το θέμα στη συζήτηση και εκεί πάνω θα βρούμε τα υπόλοιπα. Εκπιστώνει λέει χωρίς διαδικασία. Όχι τσάπα. Μην φωνάστε παρακαλώ. Μα όχι δεν μπορώ να ακούω. Αυτό έλεγε. Σας παρακαλώ. Ορίστε κύριε Μουστόγιανη, μια δήλωση. Κύριε Βλάχο, ο μικροφωνός. Η αιτία που συνεχίζουμε που λέτε είναι εσείς είστε η αιτία. Λέτε γιατί το κάνουμε αυτό. Μα μόνο σας ρωτήσω τον εαυτό σου και το σώμα αν θα πρέπει να μπει σε ψηφοφορία.
Και το ότι δεν δίνετε το λόγο, εδώ και μία ώρα σκόρπι το χέρι, εμείς είμαστε αποκλεισμένοι εδώ πέρα, δεν μας είτε βλέπετε μακριά, είτε θέλετε να μιλήσουμε. Και αυτό που γίνεται ακόμα και τώρα, γιατί λέτε κάποιοι φάνηκαν την προηγούμενη φορά, πάτε να βγάλετε κάποιους κακούς. Εδώ ακόμα και τώρα δείχνετε πόσο πρόχειροι και τσαπατσούλιδες είστε. Εδώ είναι ο πύρος μας, ο κύριος Τσιαβάς έκανε πρόταση. Α, για σκεφτείτε και αυτό να το βάλετε. Ακούστε, χωρίς τη μελέτη, το πρότειναμε εδώ. Αν σκεφτεί κανένας άλλος τίποτα, πείτε τους, εδώ είναι τα παιδιά, να τους ρωτήσουμε. Ακούστε, φανταστείτε προχειρότητα. Έχει άλλος να κάνει. Και σας θυμίζω τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου, το ξέρουμε για τον χρόνο. Μάλιστα, το ακούσαμε και την άλλη φορά, κύριε Μουστόγιανη, αυτό. Το ακούσαμε, κύριε Μουστόγιανη. Επ' ευκαιρία θέλω να δηλώσω στο σώμα ότι επειδή έγινε κάποιο παράπονο ότι δεν σηκώνω τηλέφωνο, δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσω ξανά στο τηλέφωνο. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου θα επικοινωνεί γραπτός, με SMS ή με email. Ονοώ νοήτο. Λοιπόν, άλλος έχει κάτι να πει. Ορίστε, ορίστε. Μάλιστα, ορίστε. Καθίστε παρακαλώ σε μία θέση. Καθίστε παρακαλώ σε μία θέση. Θα ακούσουν εμάς πρώτα και θα ακούσουμε εμείς. Παρακαλώ κύριε Αδαμάρη, εγώ κανονίζω τη διαδικασία. Παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι που μας έκανε. Θα ακούσουμε τη λογή. Παρακαλώ. Καθίστε κύριε. Όνομα και ιδιότητα. Όνομα και ιδιότητα για τα πρακτικά παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν θα θέλαμε εμείς σαν εταιρεία να καταργήσουμε κάποια διαδικασία δικιά σας. Απλά μιας και παρεμπισκόμαστε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να σας εκθέσουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις από αυτές που ακούστηκαν. Κυρίως όσον αφορά την εταιρεία. Ονομάζομαι Παναγιώτης Κατσαντώνης. Έχω την ευθύνη αυτή τη στιγμή για να οργάνω την εταιρεία καλύτερα σε αυτά τα θέματα τα καλλιτεχνικά, εν ώψη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Και αυτό που θα ήθελα να πω, το Β Production που ακούγεται και πιθανώς να νομίζει κανείς ότι αυτή η μεγάλη εταιρεία μπορεί να είναι τηλεοπτική, παραγωγή, να είναι οτιδήποτε άλλο, είναι μία ατομική επιχείρηση η οποία κατευθύνεται από τον κύριο που είναι εδώ, τον κύριο Ρουμπέν Β, μία ατομική επιχείρηση η οποία στηρίζεται στη δουλειά ενός πατέρα καλλιτέχνη 70 χρονών που σήμερα δεν μπόρεσε να βρει γιατί να έρθει εδώ γιατί είχε ένα μικρό τραυματισμό στο χέρι, που δουλεύει στο ατελιέ από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ και όχι καμιά εταιρεία κολοσσός η οποία κάνει, δεν ξέρω λίγο τι, και προσπαθεί να απομυζήσει τα έσοδα ενός δήμου, ας πούμε. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο κυρίως θέμα, ποιες είναι οι προθέσεις της εταιρείας και ποιος ο σκοπός. Ο σκοπός της εταιρείας σίγουρα είναι το κέρδος, όπως και κάθε εταιρεία. Επειδή όμως οι άνθρωποι που διευθύνουν αυτή την εταιρεία και την έχουν σαν ατομική επιχείρηση, δεν είναι του πλουτισμού, σας το μιλώ ειλικρινώς, είναι άνθρωποι περισσότερο της κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή έχουν κάνει έργα, μπορώ από το βιογραφικό να σας πω, ενδεικτικά, στο High Park, στο Λονδίνο, μεγάλα έργα, στην Ελλάδα σε δήμους, εδώ, τα οποία έχουν πληρωθεί. Άκουσα προηγουμένως μια φάρτη ότι κοστίζει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Επειδή και εγώ ασχολούμαι με πολιτιστικά θέματα και έχω δει ανάλογες δουλειές να πληρώνει χιλιάδες ευρώ. Δήμοι λοιπόν στην Αθήνα, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε ή στην τάδε περιφέρεια, στο νομό Αττικής εννοώ στην Αθήνα, έχει πληρώσει την εταιρεία για αυτά τα θεματικά πάρκα που κάνει, που δεν είναι ζωγραφιές σε ένα χαρτί στον τοίχο, είναι τρισδιάστατες κατασκευές. Και έχει πληρώσει χιλιάδες ευρώ. Θα σας πω, χωρίς να αναφέρω δήμους, δεν υπάρχει λόγος, 80.000 ευρώ για ανάπτυξη τέτοιων θεματικών πάρκων, 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ σε ιδιωτικά όπως Βίλανς, Μπάτμιντον κτλ. Που γίνανε, 300.000 ευρώ. Θα σας αφήσουμε τα ιδιωτικά όμως στην άκρη και πάμε στο σπίτι. Άρα δεν είναι ζωγραφίες στο χαρτί, είναι τρισδιάστατες κατασκευές. Αν μια φάτνη κάνει 3-5.000 ευρώ, αυτό που έχουμε εδώ στις φωτογραφίες και μπορεί να περάσει από τα δημοτικά συμβούλια, το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, να δείτε μια γεύση, ας πούμε. Μιλάμε για τρισδιάστατα, να πάρετε μια γεύση, είναι τρισδιάστατες κατασκευές. Δεν είναι ζωγραφία στο χαρτί. Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Αν τώρα πρακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, που λογικό είναι, γιατί ζούμε σε μέρες περιέργειες και ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ότι αύριο αυτή η εταιρεία θα πλουτίσει, δεν πλουτίσει. Γιατί όλο το κόστος είναι πάνω μας.
άνθρωποι που δουλεύουν στο ατελιέ για τριτσδιάθετες κατασκευές, μεταφορικά, άνθρωποι που θα φυλάνε την πλατεία μέρα νύχτα, άνθρωποι που θα φυλάνε τα παιδιά να μην συμβεί κάτι, αστική ευθύνη, ιδιωτικά συμβόλαια τα οποία πρέπει να κάνει να μην συμβεί κάτι επίσης στην πλατεία και κυρίως ότι η εκμίσθωση των τεσσάρων πλατειών πιθανώς θα πρέπει να διορθωθεί διότι εμείς δεν ζητάμε να αναπτύξουμε μέσα στις τέσσερις πλατείες περίπτερα ή οτιδήποτε άλλο. Θα αναπτυχθούν αυτά τα έξι περίπτερα που ευχαριστούμε και τον Εμπορικό Σύλλογο που έδωσε την άδεια και στον Αγιάννη θα έχει πιθανώς δύο κινητά στοιχεία που θα πουλάει popcorn, αυτό που πουλάνε συνήθως στις γιορτές. Στην πλατεία εδώ θα είναι τα έξι περίπτερα. Στις άλλες πλατείες δεν είναι εκμίσθωση. Απέναντίας η εταιρεία προσφέρει χριστουγεννιάτικα στολισμένα δέντρα, χιονισμένα 2-2,5 μέτρα, ένα μεγάλο πλάτανο στολισμένο και τα λοιπά και τα λοιπά για την πλατεία του Αγιάννη, για την πλατεία Τσακού, για την πλατεία Μεργούρη, και όχι το να κάνουμε εμείς, τι να κάνουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα εκεί. Απλά θα προσφέρουμε στολισμό στην πόλη χωρίς αντάλλαγμα σε αυτούς τους δήμους. Δεν ζητάμε εκμίσθωση. Είναι λάθος αυτό. Δεν ζητάμε να κάνουμε εκμίσθωση σε αυτές τις πλατείες. Το αν στο Αγιάννη υπάρχει πρόβλημα και θεωρείται ότι και αυτό το αντάλλαγμα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο για το Δήμο για να μπορεί να βάλει κάποιος δύο κινητά στοιχεία ή να βάλει ας πούμε ένα παιχνίδι για τα παιδιά, οκ, θαυμάσια, ας το δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κορμός των εκδηλώσεων για την εταιρεία είναι η κεντρική εδώ πλατεία της Αγίας Παρασκευής με δυνατότητα της εταιρείας να αναπτύξει χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα χωρίς να έχει αντάλλαγμα οικονομικό να στήσει εκεί, δηλαδή περίπτερα στη Μερκούρη, χωρίς να στήσει στη Τζακού περίπτερα, χωρίς να στήσει στον Αγιάννη εκτός από δύο κινητά στοιχεία που θα πουλήσει, λέω παράδειγμα, αυτό που πουλάνε συνήθως Λουκουμάμα ή Τζιριάς ή ό,τι επιτρέψει ο Δήμος επιτέλους, και όχι να εκμισθώσουν αυτές τις πλατείες. Άρα, αν λάβουμε υπόψη μας με αυτά τα οποία είναι εδώ και μπορείτε να λάβετε γνώση για το βιογραφικό σημείωμα του δημιουργού, ότι η προσφορά όχι μιας φάτνης, ενός θεματικού χριστουγεννιάτικου πάρκου είναι τέτοια, αν με ρωτάτε πόσο κοστίζει, θα σας έλεγα ότι ένα αντίστοιχο τιμολόγιο άλλου Δήμου είναι της τάξης των 80 με 100.000 ευρώ. Αυτό είναι μια πρώτη πρόταση οικονομική. Και μην φανταστείτε ότι είναι καμιά εταιρεία κολοσσός, επαναλαμβάνω. Είναι ο γιος εδώ, ο κύριος Ρούμπερ, του κυρίου Βίτα, ο οποίος μπορώ να σας πω, μπορώ να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει το 93 το οικειονόρεμα με προϊστορικά τέρατα του βυθού στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 94 τα ανθιστήρια στο Δήμο Νέας Μύρνης, το 95 επίσης στο Άλλος Νέας Μύρνης στο Γιορτή Κρασιού. Έχει κάνει στο Ζάπιο το Πινόκιο που μπήκε στο βιβλίο Κίνες στο μεγαλύτερο Πινόκιο. Έχει κάνει το Περιά, το Καρναβάλι κτλ. Θεσσαλονίκη, διάφορα έργα στους Δήμους. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να πω ότι η προσφορά είναι περισσότερο, θα έλεγα, κοινωνικού χαρακτήρα παρά κερδοσκοπική. Έχει περιορίσει το κέρδος, μιας και είναι ιδιωτική εταιρεία, θα μας πει οποιοσδήποτε, συμφωνούμε, το έχει περιορίσει. Σήμερα δε, που ερχόμαστε να πάρουμε μια απόφαση, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, το κόστος της εταιρείας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο για να προλάβει, να φτιάξει όλα αυτά και να κάνει όλη τη διαδικασία. Τελειώνω και κλείνω. Η εταιρεία δεσμεύτηκε και στον Εμπορικό Σύλλογο, στον κύριο Πρόεδρο, ότι τελικά τα 500 και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται, και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται ότι τα 500 κιλά τα οποία ζητήθηκαν δηλαδή ως αντιστάθμισμα να προσφερθούν για τους αστέγους, ανέργους κτλ. Αυτό θα γίνει. Δεσμεύτηκε για 200 δωρεάν εισιτήρια για τα παιδιά απόρων οικογενειών. Επίσης αυτό μπορεί να το κάνει. Όσον αφορά για τις ηγετικές εγκαταστάσεις, πιστέψτε μας, επειδή όλες αυτές οι δουλειές κοστίζουν, αν μια φάτνη έκανε 5.000, αυτά κάνουν 105. Και προσφέρουμε δωρεάν στολισμό στις άλλες πλατείες πέραν της κεντρικής. Αν λοιπόν αυτό το θέμα της ηγετικής κάλυψης στην Αγίου Άνου είναι πολύ σημαντικό, αντιλαμβάνομαι, για το Δήμο, λόγω και τον έργο. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τι κοστολόγια μπορεί να μας προκύψουν. Εμείς αυτό που μπορούμε να δεσμευτούμε είναι σε σημείο που θα ορίσετε σε ένα πίλερ, να δώσετε παροχή, να αναπτύξουμε 4-5, να το πούμε έτσι,
εικόνες, αλλά το να κάνει κανείς αυτή τη στιγμή, τελευταίες μέρες που έχουμε αναπτυχθεί σε Δήμο Ηλιούπολη, σε Δήμο Αγίου Δημητρίου, σε άλλους Δήμους, είμαστε δηλαδή αυτή τη στιγμή, πώς να το πω, πάρα πολύ πιεσμένοι για να πούμε ότι θα κάνουμε και όλο αυτό την Αγίου Ιωάννου. Δεν έχουμε αντίληψη όμως να δώσουμε μια νότα στην Αγίου Ιωάννου. Ορίστε να πείτε, δείτε από τεχνικά σαν Δήμος με τα έργα που γίνονται, τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, πού μπορούμε να έχουμε παροχή, πού θα βάλουμε μετασχηματιστές, τα συντιέρες, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα, και να δώσουμε σε ένα σημείο αυτό που θα ορίσει και ο Εμπορικός Σύλλογος και το Δημοτικό Συμβούλιο, μια νότα. Προσοχή όμως, δεν είναι εκμίσθωση η υπόλοιπη χώρη για την εταιρεία. Σωστό αυτό που λες. Εντάξει. Και είναι μια ατομική επιχείρηση που προσπαθεί όπως προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις σήμερα να βγάλουν τη ζωή πέρα. Και όχι, το προτάξιο ήταν γιατί ο Ρούμπεν είναι μισός Άγγλος, μισός Έλληνας. Και στο High Park είχε ως καλλιτέχνης, γιατί έχει τελειώσει και ο με την καλλιτεχνών στην Γαλλία, ήταν εκεί που είχε αναπτύξει το High Park. Και εκεί η Αγγλία ήθελε άλλες ορολογίες. Αυτό είναι το β' προτάξιος. Εδώ στην Ελλάδα είναι μια ατομική επιχείρηση. Λοιπόν, ερωτήσεις στον κύριο Κατσαντώνη, η κυρία Δάβαρη. Και στην εισήγηση βέβαια. Παρακαλώ να βλέπω. Όχι έτσι. Τι φάτε να δούμε, να πούνε πάνω. Άλλος ερώτηση, ο κύριος Γκυζιώτης. Ο κύριος Γουργούλης. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο κύριος Ισαΐας. Τον κύριο Βλάκο δεν τον έγραψα. Τον κύριος Βλάκο. Κύριε Κοβέα, μπορείτε να βγείτε σας παρακαλώ από τη μέση, γιατί ακόμα δεν μας έχουμε. Ο κύριος Μουστόγιαννης. Ο κύριος Καζάκος. Η κυρία Αντιπρόεδρος. Η κυρία Βάβαρη, έχει το λόγο. Θα κάνω και μία ερωτήσεις. Τα 6 περίπτερα, 7 στην ουσία που θα έχει στην κεντρική πλατεία, λέτε ότι θα τα δώσετε σε επαγγελματίες του Δήμου μας. Υπάρχει όμως και μια προϋπόθεση, ότι θα είναι απαραίτητα έρθει υπεύθυνη πολιτή. Εγώ τουλάχιστον ως γνήσια για παρασκευιώτησα ξέρω ότι εδώ οι επαγγελματίες δεν έχουν άδεια υπεύθυνη πολιτή. Άρα αυτά τα περίπτερα πού θα πάνε. Και θα πάνε ασφαλώς με κάποιο μίσθωμα. Και δεύτερον, θέλω να ρωτήσω γιατί ήρθατε τελευταία στιγμή στο Δήμο μας. Σας κάλεσαν τελευταία στιγμή ή ήρθατε εσείς από μόνο σας. Ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Κατσαντώνη, να απαντάμε μία-μία γιατί αλλιώς. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά για τα περιττέρα, η νομοθεσία που την γνωρίζω, παρότι εδώ στη χώρα μας τα έχουμε κάνει όλα τα δύσκολα, εύκολα και τα εύκολα δύσκολα, ορίζει όταν είναι κάτω από 30 μέρες, ο άνθρωπος που έχει το κατάστημά του, μπορεί ο ίδιος αυτός ο καταστηματάρχης να έρθει με τις διαδικασίες που ορίζει ο λογιστής και ο κώδικας να κάνει μια εκμετάλλευση. Και εμείς δεν έχουμε αντίληψη να έρθει πρωτίστως, και το λέμε και στην εισήγησή μας, να είναι πρωτίστως επαγγελματίας της Αγίας Παρασκευής. Άρα των πραγμάτων ο κώδικας ορίζει και λέει ότι μέχρι 30 μέρες δεν χρειάζεται να κάνει υποκατάστημα, είναι λιγότερες ημέρες εδώ, γιορτινές, μπορεί να μεταφέρει και εμείς του δίνουμε το χώρο, το περίπτερο, το οποίο και εμείς νοικιάζουμε σαν περίπτερο για να το φέρουμε εδώ. Δεν έχουμε περίπτερες αποθήκες μας, τα νοικιάζουμε και εμείς αυτά. Λοιπόν, και το φέρνουμε και μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία. Το δίνετε δωρεάν. Ορίστε. Δωρεάν, όχι. Όχι, θα έχει, ειδικά για τους επαγγελματίες, μπορώ να σας το δηλώσουμε αυτή τη στιγμή, τα 6 περίπτερα αυτό θα είναι έκαστο για τον κάθε επαγγελματία 1.300 ευρώ. Αυτό είναι το έσοδο στην προκειμένη περίπτωση που θα έχει. Και εμείς από εκεί αφαιρούμε φύλαξη, ενίκεια, ασφάλειες, όλα τα οποία βαρύνουν την εταιρεία. Μπορεί όμως σαν πρακτικά κάποιος που έχει το κατάστημά του να έρθει να κάνει για αυτές τις μέρες στην πλατεία και να μεταφέρει τα εμπορεύματά του και τα προϊόντα του. Τους ξηρούς καρπούς, ό,τι ορίζει η απόφαση. Από ξεραμένα παράδειγμα προύτα λέει η απόφαση του Δήμου. Το δεύτερο, αν ήρθαμε τελευταία στιγμή στο Δήμο, από την προηγούμενη φορά όπως είπε και ο κ. Σιαμπάς, κάναμε μια επικοινωνία και είπαμε ότι ενδιαφερόμαστε σαν εταιρεία να αναπτύξουμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο σας. Και αναπτύξαμε το θέμα και ανέλαβε μετά το Δημοτικό, το Δημαρχείο τέλος πάντων, ο Δήμαρχος, ο κ. Σκεπάς, η κ. Μουκτούρη, να συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Εκείνο όμως το οποίο θα ήταν παράληψη να αναφέρω σε όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως,
μέσα στο αίτημα το οποίο έχουμε βάλει, πέρα από την αξία του θεματικού πάρκου πολλαπλάσιας μιας φάτνης, εμείς σαν εταιρεία έχουμε φέρει στο πρόγραμμά μας καλλιτεχνικές εκδηλώσεις δωρεάν στο Δήμο. Δηλαδή θα έρθει χοροδία 20 ατόμων να πει τα κάλαντα. Θα έρθει χορευτικό να χορέψει στην πλατεία για το καλό όλων αυτών των ανθρώπων που σήμερα είναι στο γκρίζο και στη μελαγχολία. Αυτά είναι κόστη δικά μας. Θα έρθει παραμυθάς να διαβάσει παραμύθι στο παιδί. Αυτό είναι κόστος της εταιρείας. Πέραν των όποιων δωρεών μπορεί να συνυπάρξουν μέσω της, το πολιτιστικού, θα έλεγα, καναλιού, αν μπορώ, μου επιτρέπετε να πω, που συνεργαζόμαστε όπου μπορούμε να παίρνουμε δωρεάν. Το παραμυθά μας θα το πληρώσουμε. Η φωτιά για το άναμα του Καλικατζάρου και το μεταμφίση των παιδιών για να κάνουν το χορό των Καλικατζάρων θα την πληρώσει η εταιρεία. Ο κύριος Κυζιώτης, ερώτηση. Συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να ρωτήσω κάποια διευθυντική. Παρακαλώ, κυρία. Εσείς δεσμεύετε, συγγνώμη, μάλλον... Το μικρόφωνο. Κάποιος δεν αναφέρεται. Το μικρόφωνο της κυρίας Δαβάνη, γιατί δεν δουλεύει. Τα ποτάς, κυρία Δαβάνη. Δεν πειράζει, ακούγουμε και έτσι. Αν θέλετε, ακούγουμε και έτσι. Όχι, τα πρακτικά. Κάποιο είναι κλειστά όλα. Κάποιο είναι κλειστά όλα. Κάτι πρόβλημα υπάρχει για όλα τους. Βλέπετε ο Δήμος ότι η προτεραιότητα θα έχουν οι επαγγελματίες Αγίας Παρασκευής. Και αν όντως είναι έτσι ότι μπορούν χωρίς κανένα πρόβλημα οι επαγγελματίες να πάνε σε αυτά τα περίπτερα ή να πρέπει να έχουν την άδεια αυτή που λέμε του υπέρ του πολιτή. Πρέπει να πάρει άδεια από τη ζωή. Άλλη ερώτηση. Από τη ζωή, λοιπόν. Η διοίκηση θα απαντήσει. Αν είναι θα 5 ημέρες. Θα απαντήσει ο κύριος Τσιαμπάς μαζεμένα μετά, αλλά για τον κύριο Κατσαδίνη που είναι συνηθισμένο σε τέτοιες διαδικασίες. Ορίστε, ο κύριος Γκυζιώτης. Κύριε Τσιαμπά, σημειώνετε τις ερωτήσεις που σας αφορούν. Πρώτη ερώτηση είναι σύντομη λίγο. Την πόλη μαζί δηλαδή, έχει επιμέρους στο ματάκι. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω βέβαια, γιατί ίσως δεν ήμουνα, έλειπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε με δύο λόγια έτσι, τι δράσεις είναι αυτές. Έχω πρόβλημα το παιδάκι μας, τι θα κάνει. Να καταλάβουμε τι δράση είναι. Όταν λέει κάποιος παγοδρόμιο, καταλαβαίνει τι παγοδρόμιο. Το κοιτάς και λίγο τις διαστάσεις του, κατάλαβες, αυτό είναι. Άμα λες το κλωθέατρο, πάλι ξέρεις αυτό, τι ακριβώς είναι, τι θα γίνει και σε τι έκθεση θα γίνει πρώτο. Τι κόστος θα έχει το δημόσιο, τιμολόγιο θα έχει αυτό δηλαδή, να καταλάβω και αυτό το ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, τα λέει που η ΣΥΚΙΣ τα λέει αυτή, αυτή που κρατάμε εμείς δεν τα λέει. Ο Φάκελος που λέει αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν όλοι τα ξέρουν, ας τα μάθω εγώ και δεν ξέρω τελικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήθελα, αυτή είναι η πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Αν θέλετε παράλληλα βέβαια, θα είναι και δύσκολο. Ρεύμα, νερό, τουαλέτες, καθαριότητα χώρου, μέτρα ασφάλειας, έχει να κάνει και με το τι διάστηση θα πάμε αυτά, αν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Έτσι, και όλα αυτά είναι το δεύτερο ερώτημα. Και όσον αφορά το Δήμο, την υπηρεσία του Δήμου, δύο ερωτήσεις. Υπάρχει μια τεχνική έκθεση για αυτό το πραγματάκι, με την έννοια της κατάληψης του χώρου εννοώ. Και δεύτερο, τι παράλληλα θα κάνει ο Δήμος τις μέρες αυτές. Ορίστε κύριε Κατσαντώνη. Το ίδιο το θεματικό πάρκο δίνει από μόνο του τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά Γκυζιώτη που έχει. Δηλαδή οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν εδώ και μπορείτε να τις δείτε είναι αυτές οι οποίες αλλάζουν την ίδια κάνουν την ατμόσφαιρα για αυτήν. Δηλαδή ένα παιδί θα δει σε τρισδιάστατη ανάγλυφη κατασκευή ένα ξενάθλι. Θα δει ένα πιγκουίνο. Θα δει την μαγνηταροπόρα όπως αναφέρονται εδώ. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων η ίδια αυτή η κατασκευή είναι αυτό που βλέπουμε όχι σε ένα χαρτί αλλά τρισδιάστατα. Αν δεν συμμετέχει, το παιδί συμμετέχει στη δράση, περνάει και βλέπει αυτό το παιδί. Ναι, αλλά το παιδί όμως στη συνέχεια είπαμε ότι έχουμε τον Παραμυθά, έχουμε το χορό των Καλικατζάρων που θα μεταπιεστεί, έχουμε τις χοροδίες που θα γίνουν εκδηλώσεις. Αυτό είναι η συμμετοχή του κοινού. Και για το τίμημα όταν είναι για το... Όσον αφορά για το τίμημα, επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να είναι το ελάχιστο, το καροζέλ, το οποίο έχω μωρήσει στο αίτημα μέσα, είναι 2 ευρώ. Και το μηχανοκίνητο είναι 1 ευρώ. Αυτό είναι στην ουσία το ελάχιστο τίμημα που θα ρίξει στο μηχανοκίνητο το παιδάκι, που ρίχνει ούτως ή άλλως κάποια στιγμή που κάνει στο περίπτερο. 1 ευρώ. Αυτό είναι.
Ερώτηση ο κύριος Μπουρμπούλης. Έτσι όπως μας τα είπε τώρα ο υπεύθυνος της επιχείρησης, είναι τελείως διαφορετικά από την εισήγηση που σας πούμε. Δεν ξέρω αν αυτό υπήρχε μεταξύ σας μια συμφωνία που εμείς δεν την ξέραμε, ότι πράγματι δεν εκμισθώνονται πλατεία. Οι άνθρωποι είπαν ότι εμείς στολίζουμε τις πλατείες. Με συγχωρείτε, είναι παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα, η εκμίσθωση από το Δήμο. Εκμίσθωση αυτή τη στιγμή. Αφορά όμως την γενική πλατεία. Είχε εκμίσθωση τον κύριο Μπουρμπούλη, σας παρακαλώ κύριε. Να κάνω μια ερώτηση. Άρα η εκμίσθωση της ουσίας, η παραχώρηση, είναι η κεντρική πλατεία και εσείς έχετε την καλή διάθεση λόγω των ελληνικών. Είναι ερώτηση κύριε Μπουρμπούλη. Αυτό θέλω να πω. Αυτά τα είπατε. Η ερώτηση είναι η εξής. Αυτά τα είχατε συμφωνήσει ή τώρα ήρθαν στο τραπέζι. Όχι. Τα είχατε πει στη διοίκηση. Γιατί άλλα φέρνει η διοίκηση, άλλα έχετε αποφασίσει εσείς, άλλα έχετε αποφασίσει. Θα απαντήσει η διοίκηση λοιπόν. Να πω, η ερώτηση είναι αυτή. Δηλαδή συναντιούνται τρεις άνθρωποι, τα λένε μεταξύ τους και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρει τίποτα. Και έρχεται εκ των υστέρων να ψαρεύει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Ο κύριος Τσιαμπάς θα απαντήσει αυτό. Η δεύτερη ερώτηση. Καλώς είπε και ο επιχειρηματίας. Δεν είναι μόνο η καλή παρουσίαση και το κοινωνικό αποτέλεσμα όλο αυτό. Είναι και το κέρδος που έχει αυτή η επιχείρηση. Γιατί και η βάση που θα βάλει και τη χοροδία είναι αντικείμενα έλξης του κόσμου. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν θα έρθει και ο κόσμος σε κάτι που και τα παιδιά να χαρούν αλλά και να πληρώσουν το αντίτιμο της. Και πολύ καλά είπε και ο κ. Γκυζιώτης. Μέσα στην εισήγηση δεν αναφέρει πουθενά πόσο κοστίζουν για το κάθε παιδί, για το κάθε άτομο που θα πάει εκεί να δει αυτό το θέμα, να πει στο καρουζέλ, να κάνει. Αυτά δεν τα ξέρουν. Δεν τα ξέρουν. Καλώς ήταν να γραφτούν. Καλώς. Αυτά θα τα απαντήσει ο κύριος Σταμπάς και η κυρία Μουκτούρη. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ο κύριος Σταθόπουλος, ερώτηση παρακαλώ. Ορίστε κύριε Βλάχος. Ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Σταθόπουλος τον κρατά δικάβα. Επί της διαδικασίας ο κύριος Σαΐας, ησυχία κύριε Κουβόπουλη, σας παρακαλώ. Ακούγεστε συνέχεια, είστε κοντά, δυσκολεύει το έργο. Σας παρακαλώ. Ορίστε κύριε Σαΐας. Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος ο κύριος Μουρμούλης σε εσάς, ενημέρωσε τον ότι αυτά που είπε ο κύριος Κατσαντώνης έχουν σταλεί ηλεκτρονικά από το Δημοτικό Συμβούλιο από εσάς ή ηλεκτρονικά αναλυτικά, απλά δεν έχει διαβάσει τα email. Όχι, αυτά είναι. Όσον αφορά τον κύριο Μουρμούλη, πώς τα τετραγωνικά τα γράφει μέσα, η εισήγηση. Τα τετραγωνικά της πλατείας. Τα τετραγωνικά των περιπτέρων και λοιπά. Των περιπτέρων. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Σαΐα. Ο κύριος Βλάχος, παρακαλώ μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Ορίστε κύριε Βλάχο. Λοιπόν, θέλω να κάνω σε τις ερωτηματικές ενδεικτικές και άλλες είναι και πολιτικές. Λοιπόν, έχω ένα σχεδιάγραμμα μπροστά μου. Αυτό θα είναι, η πρώτη ερώτηση είναι, θα είναι αυστηρό όσον αφορά την κρίση του, δηλαδή από τις κολόνες που ξεκινάμε, που θα είναι τα στολίδια και αριστερά, χωρίς να καταλαμβάνουμε πλατεία και μπροστά από το Ιωρό, έτσι. Άρα δηλαδή η πρόταση αυτή που μας φέρνετε θα είναι ακριβώς βάσει του σχεδιαγράμματος. Θα είναι επισυναρτώμενο τη σύμβαση. Δεύτερον. Πόσο χρόνο θα υπάρχει αυτή η κατάληξη σε εισαγωγικά της πλατείας, πότε θα λήξει αυτή η διαδικασία. Τρίτον. Αυτές οι κατασκευές που τις έχουμε δει εδώ πέρα σε ένα σχεδιάγραμμα, θα είναι κλειστές κατασκευές. Δηλαδή, στο παράδειγμα στο 6, το 6 λοιπόν είναι η ταχυδρομική θύρεδα του Όριος Πόρος Εξπρές, έτσι όπως το βλέπω είναι ωραίο γράμμα. Αν αυτό είναι μια κατασκευή που θα το κλείνει όλο και θα θέτεις ένα ειστήριο για να μπεις μέσα να το δεις, στην πλατεία δεν ομορφαίνει τίποτα. Επίσης, για παράδειγμα, το σπίτι και ο θρόνος του Άγιο Βασίλη θα είναι μια κλειστή κατασκευή που μέσα θα είναι ο Άγιο Βασίλης. Δηλαδή απ' έξω εμείς από την πλατεία, εμείς που δεν θα πάμε να μπούμε μέσα για να φωτογραφτούμε, τι θα βλέπουμε. Θα βλέπουμε ένα μουσαμά, μια κατασκευή που δεν θα είναι όμορφη για την πλατεία. Δηλαδή θέλω να μου περιγράψετε λίγο την εμφάνιση του τι θα βλέπω εγώ ως δημότης σε αυτή την κατασκευή που θα κάνει στην πλατεία.
Το καρουσέλ καταλαβαίνω, θα βλέπω. Προφανώς αυτό θα είναι ανοιχτό. Αλλά θέλω και όλες τις κατασκευές να μου πείτε. Πώς θα είναι ο στοισμός της πλατείας, γιατί αν αυτά τα θεωρήσουμε ότι θα είναι κάποιες πιστές κατασκευές που θα μπαίνει κόσμο με στήριο μέσα, εσείς εκτός από τα κεράκια και τα γυριζούρια στις κολόνες, τι άλλο θα στολίσετε στην πλατεία, δηλαδή την υπόλοιπη πλατεία τι θα αναπτύξετε. Υπάρχει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο να μας πείτε ότι θα αναπτύξουμε αυτά που θα τα βλέπει ο κόσμος, που θα είναι έτσι, κορδεύεις, ξέρω εγώ, μπαλόνια, δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό, θέλω μια τεχνική, αν θέλετε, περιγραφή, το τι θα δω εγώ στην πλατεία αύριο. Όταν θα είστε ολοκληρώσει την κατασκευή. Ποιο θα είναι το αντίτιμο του εισιτηρίου, είπατε στον κύριο Κυριώτη ότι θα είναι 2 ευρώ ή 1 ευρώ. Αυτό θα είναι σε όλα τα περίπτερα. Δηλαδή θα είναι και στο 6 και στο 5 και στο 12 και σε όλες τις χρήσεις. Ή θα αλλάζει αυτό. Επίσης, όταν θα έρθω εγώ με το παιδί μου να φωτογραφηθώ στο θρόνο του Βασίλη, θα υπάρχει συγκεκριμένος φωτογράφος δικός σας που θα κάνει αυτή την ή θα μπορώ να φωτογραφηθώ. Και αν είναι να φωτογραφήσει κάποιος δικός σας, τι τίμημα θα έχει αυτή η φωτογραφία. Δηλαδή, εκτός από την είσοδό μου στον χρόνο του Βασίλη, θα πληρώνω και τη φωτογραφία που θα παίρνω από έναν δικό σας πιθανά επαγγελματία. Αν θέλω, λέω. Αν θα μπορώ να αυτοφωτογραφηθώ. Αν το μπορώ. Και επίσης. Τι προβλέπετε ότι θα έχει ως εισόδημα τα 5 περίφερα ή 6 αν δεν κάνω λάθος και η εταιρεία σας βάζει ένα μίσθωμα στους πιθανούς ντόπιους επαγγελματίες της τάξης των 1.300 ευρώ. Ορίστε κύριε Καζαντορτή. Λοιπόν, αναφερόμαστε αρχικά στο χώρο της πλατείας. Έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Σκιαπά και με την κυρία Μουκτούρη όσον αφορά για αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως. Θεωρώ ότι ήθιστε όταν μία πρόταση έρχεται σε ένα Δήμο να συζητάει κάποιος με μια αντιπροσωπεία. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ σε ένα Δήμο, σε μια υπηρεσία. Προχωρήστε σε άλλο θέμα, κύριε. Ναι. Σε άλλο θέμα. Θέλω να πω, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Είναι εσωτερικό μας θέμα, το γνωρίζουμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό. Ότι η πλατεία, όπως είναι το σχεδιάγραμμα, δεν ενοχλεί καθόλου το προάβλιο χώρο της Εκκλησίας. Είναι όλο το υπόλοιπο μέρος. Άρα εκ των πραγμάτων δεν έχουμε παρέμβαση μέσα στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας. Όσον αφορά τώρα το αν θα λύγει κάποιο εισιτήριο να περάσει να δει τα στολισμένα ή το χιονάνθρωπο ή το πιγκουίνο, παράδειγμα τι είναι, όχι βέβαια. Όλος αυτός ο χώρος θα είναι ελεύθερος και προσβάσιμος το κάθε παιδί να φωτογραφηθεί δίπλα από τον χιονάνθρωπο, να φωτογραφηθεί δίπλα από το πιγκουίνο, να κάνει ο καθένας τη διαδρομή του. Γι' αυτό θα σας πω τώρα. Γι' αυτό το μόνο που είναι ότι φωτογράφεις αυτό που λέμε στο σπίτι του Άι Βασίλη, γιατί και το σπίτι αυτό το νοικιάζεις και το φωτογράφο το που το πληρώνεις και τη στολή αγοράζεις και τον Άι Βασίλη τον έχεις εκεί και πληρώνεις με ροκάματο. Σωστά. Όλος ο υπόλοιπος χώρος είναι ελεύθερος, προσβάσιμος. Δεν έχει εισιτήριο να μπει κάποιος μέσα εκεί. Δηλαδή να πει να δει το χιονάνθρωπο, να δει το ένα ή το άλλο. Είναι ελεύθερο. Δηλαδή, κύριε Κατσαντώνη, με συγχωρείτε, εάν ένα παιδάκι δεν θέλει να φωτογραφηθεί με τον Άι Βασίλη, θα τον βλέπει. Βεβαίως. Ή θα πρέπει να μπει μέσα. Όχι, βεβαίως. Γιατί όσον αφορά και το αν θα τον βλέπει, βεβαίως τον βλέπει και η κατασκευή. Είναι ξύλινη η κατασκευή. Η οποία είναι στολισμένη με γυρλάντες. Οι καλλιτέχνες εδώ γνωρίζουν οι καλλιτέχνες από αυτά. Δεν θα είναι. Και όλος θα είναι ξύγινο σπιτάκι, το οποίο ανάλογο των Χριστουγεννιάτικων, θα το πούμε έτσι, εντάξει, δεν πάρει. Παρακαλώ ησυχία. Όσον αφορά το εισιτήριο, το εισιτήριο, επαναλαμβάνω, δεν είναι εισιτήριο το να περάσει κανείς στην πλατεία. Είναι ελεύθερος όλος ο χώρος στην πλατεία και προσβάσιμος. Είναι αυτός που θα κάνει χρήση που θα ανέβει το παιδάκι στο καρουζέλ, τα 2 ευρώ, που θα ανέβει στο μηχανοκίνητο το 1 ευρώ. Τέλος. Είναι ελεύθερη πλατεία σε όλους. Αλίμονο δηλαδή. Ορίστε, είναι το καρουζέλ. Όσον αφορά για την τιμή που λέτε.
Δεν είναι η ίδια όμως.